κύριοι της κυβέρνησης, φέρατε επίσης ένα νομοσχέδιο για διαβούλευση για την εκπαίδευση μέσα σε συνθήκες πανδημίας, όταν όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης, δάσκαλοι, καθηγητές, φοιτητές, γονείς, μαθητές, σας λένε εδώ και καιρό να μην το φέρετε, να μην το καταθέσετε. Σήμερα μάλιστα αυτή την ώρα βρίσκονται εκπρόσωποι τους στη Βουλή έξω από αυτή ακριβώς για να καταδικάσουν αυτή την ενέργειά σας. Αλήθεια, προς τι τέτοια πρεμούρα να περάσουν τέτοια αντιδραστικά κατά βάση μέτρα σε αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα, όταν δεν έχετε λύσει μια σειρά σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όταν δεν στηρίζετε ουσιαστικά το έργο των εκπαιδευτικών, δεν βοηθάτε καθολικά τους μαθητές με μέσα υποστήριξης. Θα μας πείτε ότι εσείς θεωρείτε ότι έτσι βελτιώνετε το σχολείο. Αλήθεια, εσείς έτσι καταλαβαίνετε την αναβάθμιση και μάλιστα σε συνθήκες μετά από μια πανδημία να αυξάνετε τον αριθμό μαθητών ανά τάξη στο δημοτικό και το νηπιαγωγείο και κατά τα άλλα να μιλάτε υποκριτικά για αποφυγή συνωστισμού. Αλήθεια, δεν έφτανε στη λαϊκή οικογένεια και στα παιδιά της ο εξεταστικός φόρτος σε ένα λύκειο αρένα ανταγωνισμού? Δεν έφτανε που βάζουν όλο ένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, κάτι που θα έλυνε ο πολύς κύριος Γαβρόγλου βεβαίως πριν? Και τώρα πιάνετε το νήμα εσείς κυρία Κεραμέως από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από πού και ως πού η Τράπεζα Θεμάτων με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις από την πρώτη έως την τρίτη λυκείου θα αναβαθμίσει το λύκειο. Νέο πετσόκομμα θα φέρει, όπως έφερε και το 2014 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε, με την αύξηση κατά 600% των μεταξεταστέων. Ο εκπαιδευτικός θα αναγκαστεί να τρέχει την ύλη, τα σως, θα δουλεύει για να πιάσει όλη την γκάμα των θεμάτων, κατά βάση βέβαια με τους καλούς μαθητές, χωρίς να υπολογίζει την ιδιαιτερότητα κάθε τάξης. Θα οδηγηθούμε ακόμα πιο έντονα σε καταστάσεις με παιδιά των λαϊκών στρωμάτων να παρετούνται λόγω της πίεσης από αυτή την προσπάθεια για μόρφωση, ακόμα γιατί όχι και για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ή μήπως αυτό θέλετε ακριβώς να αποτρέψετε? Οι μαθητές θα το αντιπαλέψουν αυτό το νομοσχέδιο μαζί με τους γονείς τους. Είτε με κλειστά είτε με ανοιχτά σχολεία θα βρουν τον τρόπο, γιατί η ζωή βρίσκει πάντα τρόπο να εκφράζεται, να νικά τα σκοτάδια. Και ας απειλείτε εσείς με εισαγωγή της διαγωγής κοσμίας ξανά, λες και αυτό τώρα είναι το πρόβλημα. Σας το λέμε ξεκάθαρα, πάρτε το πίσω και κοιτάξτε να ασχοληθείτε με τα άλλα σοβαρά προβλήματα. Δώστε ακριβή ημερομηνία για τις πανελλαδικές. Πάρτε μέτρα για να γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους βέλτιστους όρους για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η πρόταση του ΚΚΕ για το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Περιέχει έως και ημερομηνίες. Σας την καταθέτουμε και για τα πρακτικά, αν και θεωρούμε ότι την έχετε ήδη υπόψη σας.